Ακατανόητα, αντιφατικά και αποσπασματικά χαρακτήρισε τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα εν μέσω πανδημίας ο καθηγητής παθολογίας, έρευνας και πολιτικής υγείας και στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, Γιάννης Ιωαννίδης, μιλώντας στον 984. Όπως εξήγησε ο κ. Ιωαννίδης, την ώρα που οι νέοι λαμβάνουν τα βάουτσερ των 150 € για επιβράβευση ή κίνητρο να εμβολιαστούν, την ίδια ώρα οι μη πεισμένοι ηλικιωμένοι αποτελούν μια βόμβα για τη δημόσια υγεία και την εξέλιξη της πανδημίας. Οι προσπάθειες που γίνονται να εμβολιαστεί με το ζόρι ή έμεσα με το ζόρι ο πληθυσμός των παιδιών και των πολύ νέων ανθρώπων, παραμελώντας τις προσπάθειες να εμβολιαστεί το κομμάτι του πληθυσμού των μεγαλύτερων ατόμων, τα οποία διατρέχουν ισχυρότατο ή και πολύ ισχυρότατο κίνδυνο, νομίζω είναι τελείως λανθασμένοι. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά όποιος το πρότεινε αυτό έχει χάσει πλήρως επαφή με την πραγματικότητα την ελληνική και την επαφή του τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Ιωαννίδης υποστήριξε ότι μέτρα σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης δεν υπάρχουν, ούτε στρατηγική δημόσιας υγείας και πίσω από τη μονομέρεια των εμβολιασμών ως πανάκια ουσιαστικά κρύβεται η ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων διακοπής της αλυσίδας μετάδοσης του ιού και των παραλλαγών του. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και ξέρουμε τώρα πώς να το αντιμετωπίσουμε με επιδημιολογική επιτήρηση, με σοβαρά δεδομένα, με τη χρήση των εμβολιασμών και των νέων τεχνολογιών που έχουμε διαθέσιμες. Αντιθέτως, μένουν στο ίδιο τροπάριο, μένουν στο ίδιο επίπεδο των εξεζητημένων μέτρων που η πολιτεία φαίνεται σαν να είναι ένας πατερούλης που κάθε μέρα, κάθε ώρα πρέπει να σου πει με λεπτομέρεια τι πρέπει να κάνεις. Σε λίγο θα βγαίνουν οδηγίες για το τι κάλτσες πρέπει να φορέσεις για να βγεις από το σπίτι σου μέσα στην επόμενη ώρα. Και αν δεν έχεις κοιτάξει τις οδηγίες της τελευταίας ώρας και βγεις με μαύρες κάλτσες αντί για άσπρες κάλτσες, θα πάρεις πρόστιμο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης σημείωσε ότι αν και είναι ακόμη νωρίς, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ είναι η πλέον μεταδοτική, αλλά με όχι ανησυχητική θνητότητα, ενώ σχολίασε και χαρακτήρισε ως αλαλούμ το πλαίσιο μέτρων στην εστίαση, αλλά και τον τρόπο ταξιδιού από και προς τα νησιά. Όταν έχεις ένα εξαιρετικά μεταδοτικό στέλεχος, όπως φαίνεται να είναι το ΔΕΛΤΑ, και αν μη τι άλλο, αν κάποιο άλλο επικρατήσει στο μέλλον, είναι πιο πιθανό ότι θα είναι ακόμα πιο μεταδοτικό. Με το να προστατεύσεις τους νέους και να αφήσεις ευάλωτους τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς, αυτό που πετυχαίνεις είναι απλώς να μετατοπίσεις το κέντρο βάρους της πανδημίας, η οποία πλέον είναι αναπόφευκτη για ένα τόσο μεταδοτικό στέλεχος, σε ευπαθή άτομα και σε μεγάλης ηλικίας άτομα. Ειλικρινά, δοκίμασα να διαβάσω τα μέτρα της εστίασης, το IQ μου δεν φτάνει τόσο ψηλά. Προσπάθησα να διαβάσω 2-3 φορές. Θα προσπαθήσω να δω στην πράξη τι γίνεται τώρα που βρίσκομαι στην Ελλάδα, αν μπορώ να μπω σε κάποιο εστιατόριο. Θα πάτε να φάτε δηλαδή. Ελπίζω να μην πρέπει να κάνω μονομαχία με τους ανεμβολίαστους για να βρω μια θέση σε ένα τραπέζι. Φοβάμαι ότι πέφτουμε στην ίδια κατηγορία που είπα και πριν. Ότι γίνεται μια προσπάθεια να υπερεξειδικευτεί η κάθε μία λεπτομέρεια τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.